Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στη μηχανή του χρόνου που σήμερα θα κάνει ένα ταξίδι στο εφιαλτικό τοπίο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και θα φωτίζει τα εγκλήματα του γερμανικού στρατού κατοχής στην Κρήτη. Το Κοντομαρί, όπου έγινε η πρώτη μαζική εκτέλεση αμάχων στην Ευρώπη, είναι ένα μικρό χωριό, λίγα χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο του Μάλεμε, όπου εκεί διεξήχθη μία από τις φωνικότερες στιγμές της μάχης της Κρήτης. Το επίλεκτο σώμα, το καμάρι του Χίτλερ και των επιτελικών του, αποδεκατίστηκε. Οι απώλειες ήταν πάρα πολύ μεγάλες. Οι αλεξιπτωτιστές οι νεκροί ήταν 3.100 και αν συνυπολογίσουμε τους μετέπειτα θανάτους από τραυματισμούς, πρέπει να πούμε ότι ένας στους τρεις Γερμανούς αλεξιπτωτιστές έχασε τη ζωή του στη μάχη της Κρήτης. Η δεκαετία του 80 η κοινή γνώμη στην Ευρώπη και την Ελλάδα σοκάρεται από την αποκάλυψη ενός χαμένου φωτογραφικού αρχείου. Τα ντοκουμέντα δείχνουν την ομαδική εκτέλεση ανδρών από τους Γερμανούς σε ένα άγνωστο χωριό της Κρήτης. Λόγος, καθαρά εκδίκηση. Καθαρά να πάρουν φόρο αίματος. Ο Τρέμπες, με το πρόσχημα ότι διερευνά βίαιους θανάτους αλεξιπτωτιστών από αμάχους, περικυκλώνει το χωριό. Ένας στρατιώτης διερμηνέας σώζει τη ζωή του 17χρονου τότε Χρήστου Παπαδάκη. Ήσασταν πάντως τυχερός. Ένας Γερμανός σας έσωσε. Αυτός του είχε καρφωθεί ότι εγώ δεν πολέμησα. Εκείνη τη στιγμή με αρπάει εμένα από την παρέα και με πάει στις γυναίκες και μου δίνει μια καρπαζιά. Βλάκα! Βλάκα, κάθε λέει κάτω. Είμαι ψηλός. Αυτός είναι που σας έσωσε τη ζωή. Ναι. Θέλετε να μου τον περιγράψετε. Ήτανε ήρεμος. Μέχρι από την τελευταία στιγμή που... Την υποψία στην κριτική βρέθηκαν αντιμέτωποι με τις κάνες των όπλων. Ο κύριος Βασίλης Παπαδάκης ήταν τότε παιδί και διατηρεί ζωντανές τις εφιαλτικές μνήμες εκείνης περίοδου. Σε αυτό εδώ το σημείο είχαν συγκεντρώσει όλους τους μελοθανάτους. Με την αγωνία στα πρόσωπα των ανθρώπων εκείνων, την παγωμάρα που τους διακατέχει, και βλέπουμε επίσης και την αγωνία τη μεγάλη στα πρόσωπα των γυναικόπαιδων. Το γερμανικό απόσπασμα απομακρύνει τα γυναικόπαιδα και στείνει τη γραμμή του θανάτου. Βλέπουμε στη φωτογραφία ότι περισσότερο έχουν πέσει γύρω από την ελιά. Ναι, προφανώς ήταν μια προσπάθεια μήπως και προφυλακτού, νομίζοντας ότι ήταν προφυλακτού, αλλά αυτό δεν συνέβη. Η αγριότητα των Γερμανών αγγίζει τα όρια της τρέλας. Τους σκοτώσανε πολλές και μετά φωνάζανε «Χάι Φιρέρ!» και πέτανε πίσω σε μια στιγμή που βλέπω δύο-τρία άτομα και χορεύανε πάνω στα πτώματα. Χορεύανε στα πτώματα, καταλαβαίνετε. Και έβλεπα εγώ, λέω, Θεέ μου, χορεύουν στα πτώματα, Θεέ μου, ναι, να κάνω. Φωτογραφίες ξεχάστηκαν μέχρι που τη δεκαετία του 80 ο δημοσιογράφος Βάσος Μαθιόπουλος τις ανακάλυψε στη Γερμανία. Δεν γνώριζε όμως σε ποιο χωριό τραβήχτηκαν. Πράγματι, λοιπόν, πάω στην Κρήτη και αρχίζω να ψάχνω από χωρίου εις χωρίων με τις φωτογραφίες αναχείρας να βρω πού είναι αυτή η εκτέλεση. Αν θυμάμαι καλά, θα πρέπει να ήταν το 48ο χωριό που έψαχνα, όταν φτάνοντας το Σούρουπο σε ένα χωριό, στο Κοντομαρί, ψάχνω στην πλατεία, μια μικρή πλατεία του χωριού, σε ένα καφενείο, να βρω κάποιον κάτοικο, να του δείξω φωτογραφίες, κάνει και μια ζέστη φοβερή. Βλέπω έναν ηλικιωμένο άνθρωπο, του δείχνω τις φωτογραφίες, και ξαφνικά ο άνθρωπος λιποθυμάει στα χέρια μου. Το ζει ο πατέρα του. Μέσα σε ζυγό με τον πατέρα. Ο πατέρα του το ζει. Ναι, ναι. Αναγνωρίζει στις φωτογραφίες τον πατέρα του την ώρα που τον εκτελούν και τον οποίο δεν είχε γνωρίσει ποτέ. Όχι, ρε γάμο. Μήπως είναι ο Βελέντας. Όχι, δεν είναι ο Βελέντας. Σκέψου έναν χορό αρχαίας τραγωδίας, ένα βουβό που ζει δεύτερη φορά ένα δράμα. Δεν είναι λίγο πράγμα να βλέπεις τον πατέρα σου, τον αδερφό σου, τον άντρα σου την ώρα που τον εκτελούν. Και που εκείνη δεν το έχεις δει ποτέ αυτό το πράγμα. Αγρίμια κι αγριμάκια μου, αγρίμια.
γιαγιά, γριμάκια μου. Λάπια, να λάπια μου, με ρωμένα, να με ρωμένα, πεστέ μου, που πονητό, πεστέ μου. Κρεμνάνε μας άσιτο, κρεμνάνε μας οι τόποι μας. Κρεμνάνε μας οι τόποι μας, κρεμνάνε μας οι τόποι μας. Μάδια μας τα σπήλια ρα, μάτια του τα σπήλια ρα για του βουνού. Τα σπήλια ρα για του βουνού, τα σπήλια ρα για του βουνού. Είναι να είναι τα γονικά μας, τα γονικά μας αγρίμια για αγρίμα, αγρίμια για αγρίμα για μου. Μπορεί να χάθηκε η μάχη στο Μάλεμ, αλλά οι κριτικοί μαζί με τους συμμάχους αμήνονται στο εσωτερικό του νησιού. Στον Κακόπετρο έγινε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι Γερμανοί μπήκαν στο χωριό, κατέλαβαν τα σπίτια. Μια φιλόξενη κριτική άνοιξε το σπίτι της. Αυτοί ζήτησαν να φάνε. Δεν ήξερε ότι θα έκανε το τραπέζι στους δολοφόνους των τεσσάρων αγοριών της. Τα αδέρφια με παραμένουν στο σπίτι, καθίσανε. Και έρχεται ο Γερμανός και τους τα καλεί και τα παίρνει και τα βγάζει προς τα πάνω. Τα βγάζει προς τα πάνω. Μετά με έφεραν τα κοτόπουλα και τους τα μαγέρεψε και έκανε το τραπέζι, λες, και περίμενε επισκέπτες, ξέρω, ναι, τέλος πάνω. Ναι, και εφάνε, τους ρώτησε, ναι, όμως. Του ρώτησε και τους λέει, από εδώ μου πήρατε τέσσερα παιδιά, τα κάντε καπού. Αυτός έκανε τον, ότι δεν ήξερε τίποτα. Και τα πήραν και φύγανε. Όταν έφυγαν οι Γερμανοί, η μάνα μαθαίνει τι απέγιναν τα τέσσερα αγόρια της που είχαν πάρει οι Γερμανοί και στους οποίους η ίδια είχε κάνει το τραπέζι. Βλέπαμε το σωρό για τα τέσσερα και είχαν τσεφτιάρι και σκαπέτια στο δίπλα τους. Τώρα τι πρόγραμμα είχαν να τα κουκλώσουν, δεν ξέρω. Νεκρά. Νεκρά, νεκρά, νεκρά. Εδώ, σκοτωμένα. Ακριβώς εδώ, εδώ, εδώ. Ακριβώς εδώ, στην κάτω μεριά. Μουσική.
να κι αν έρθουν οι φίλοι μου κι αν έρθουν Μετά το τέλος του πολέμου, ο μεγάλος κριτικός συγγραφέας Νίκος Καζαντζάκης αναλαμβάνει να γυρίσει όλη την Κρήτη και να καταγράψει τα εγκλήματα των Γερμανών. Βασικός προορισμός της περιήγησής του είναι ο Κακόπετρος. Συνάντησε τον Δεσποτάκη Κωνσταντίνο, τον πατέρα των τεσσάρων παιδιών, συζήτησε μαζί του. Του έκανε μεγάλη εντύπωση μια κουβέντα που του είπε ο Δέσποτος Κωνσταντής, ότι μπορεί οι Γερμανοί να μας κάψανε, να μας αφανίσανε, εμείς πάλι θα βρούμε το κουράγιο, θα αναστήσουμε και την οικογένειά μας και το χωριό. Και είναι κάτι που το έχει καταγράψει. Η Κάνδανος είναι ένα μεγάλο χωριό στο δρόμο προς τον νότο του Νομουχανίων. Εκεί ήθελαν να φτάσουν οι Γερμανοί για να εξοντώσουν τις συμμαχικές δυνάμεις που αναζητούσαν διέξοδο προς τη Μέση Ανατολή από το λιμάνι της Παλαιόχωρας. Οι κάτοικοι της Κανδάνου πήραν μια γενναία απόφαση τότε. Ενώ γνωρίζουν ότι έχει πέσει όλη η Ελλάδα, όλη η Κρήτη, τα Χανιά, εδώ οι κάτοικοι της Κανδάνου μαζί με και με άλλους Ελληνιώτες αποφασίζουν να κάνουν αντίσταση στις επερχόμενες δυνάμεις του των Ναζί. Στην πρώτη μάχη, στα Φλόρια, σκοτώθηκαν συνολικά 17 Γερμανοί. Πιο σκληρή μάχη δόθηκε για 24 ώρες στο Καντανιώτικο Φαράγγι. Εδώ σκοτώθηκαν 25 ακόμα Γερμανοί. Οι επίλεκτοι αλπινιστές κατορθώνουν να διασχίσουν το δύσβατο Φαράγγι και να φτάσουν στην Κάνδανο με τη στήριξη της αεροπορίας. Πυκνός καπνός που ανέβαινε λες και στα μεσούρανα, τον βλέπαμε από το χωριό μου, παιδιά. Κοιτάζαμε έτσι και λέγαμε «Καίγεται η Κάνδανος, καίγεται η Κάνδανος». Οι Κανδανιώτες επιστρέφουν. Η εικόνα που αντικρίζουν είναι πέρα από κάθε φαντασία. Την άλλη μέρα που κατεβήκαμε δεν μπορώ να σας περιγράψω τι το είδαν τα μάτια μου. Ανθρώπους σκοτωμένους, τα ζώα κομματιασμένα στους δρόμους, φρικτό. Οι κάτοικοι βρέθηκαν χωρίς κανένα περιουσιακό στοιχείο, προσωπικό αντικείμενο ή ακόμα και είδη πρώτης ανάγκης. Ο πολίτης δεν έχει δικαίωμα να αμυνθεί ένοπλα την περιουσία και την οικογένειά του. Όταν πέταγε, όχι, αν διέγραφε. Αν το κάνει αυτό ο πολίτης, τότε και αυτός θα... Wenn einer auf mich schießt, praktisch, dann schießt ich wieder zurück, ne? Dann sag ich... Ο Μανώλης Γλέζος έθεσε αυτό ακριβώς το ερώτημα σε ένα συνέδριο πριν από χρόνια μέσα στη Γερμανία. Τους είπα το εξής. Θα ήθελα να μου δικαιολογήσετε. Εγώ είμαι πάντοτε εναντίον της αφαίρεσης ανθρώπινης ζωής. Αλλά γιατί ο μεν Γερμανός στρατιώτης να δικαιούται να σκοτώνει τον αντάρτη που έπιανε και ο αντάρτης δεν δικαιούται να σκοτώνει τον Γερμανό. Επίσημη απάντηση δεν πήρε ποτέ. Η νομική επιστήμη, η διεθνής νομική επιστήμη δεν έχει επισέλθει στο θέμα εάν ένα κράτος κατακτήσει ένα λαό, αν έχει δικαίωμα ο λαός να εξεγερθεί ή όχι. Και απόδειξη για αυτό το γεγονός είναι η καταπληκτική περίπτωση της Κανδάνου. Το 1943 οι Γερμανοί αντικατέστησαν τις δύο πινακίδες με μία τρίτη από μάρμαρο, η οποία έγραφε «Εδώ υπήρχε η Κάνδανος». Κατεστράφη προς εξυλασμόν της δολοφονίας 25 Γερμανών στρατιωτικών. Μετά το τέλος του πολέμου, ο πτέραρχος Κουρτ Στουντέντ, επικεφαλής της μάχης της Κρήτης, κάθισε στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Τα δικάστηκε σε 5 χρόνια φυλάκιση. Το 1948 αποφυλακίστηκε για λόγους υγείας. Ο πτέραρχος δεν δικάστηκε ποτέ για τα εγκλήματα των αλεξιπτωτιστών κατά των αμάχων στην Κρήτη.
Αντιθέτως, πέθανε πλήρης ημερών το 1978 και μάλιστα την ημέρα του θανάτου του κηρύχτηκε εθνικό πένθος στη Γερμανία. Στα χρόνια του ψυχρού πολέμου, πολλοί ανώτατοι αξιωματικοί του Χίτλερ κατέλαβαν υψηλά αξιώματα. Ο Στουντέντ ήταν ένας από αυτούς. Ορίστηκε ως στρατιωτικός σύμβουλος του Αμερικανού στρατηγού Eisenhower και αργότερα έγινε και στρατιωτικός σύμβουλος του καγκελάριου Adenauer. Δεκέμβριο του 1951 ο Παύλος να τον αμνηστεύσει. Αποφυλακίστηκε στις 10 Ιανουαρίου του 1952. Ο στρατηγός Αντρέ παρέμεινε ένας αμετανόητος ναζί μέχρι το τέλος της ζωής του. Δημιούργησε ένα νεοναζιστικό κόμμα το 1954, στο οποίο προσδοκούσε ο αναδιοργανωμένος γερμανικός στρατός, 12.000 ανδρών τότε, να αυξηθεί και να γίνει η αστυνομία της Ευρώπης. Στις εφημερίδες διαβάζουμε πώς παρουσίασε ο ίδιος το ναζιστικό όραμά του, ακόμα και όταν είχαν αποκαλυφθεί τα εγκλήματα της γενιάς του σε βάρος της ανθρωπότητας. Είστε μέλος της Επιτροπής. Είμαι πρόεδρος Ένωσης Συστημάτων Ολοκαυτώματος Δήμου Βιάννου και μόνιμο μέλος δικτύου Ολοκαυτωμάτων Ελλάδος. Μάλιστα. Λοιπόν, πέστε μας για την προσωπική σας εμπειρία πρώτα και μετά για τις δράσεις του Συλλόγου. Τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής ήρθαν... Εκτέλεσαν 461 αθώους ανθρώπους χωρίς κανένα λόγο. Μέσα σε 15 μέρες μετά τις εκτελέσεις μας ειδοποίησαν ότι πρέπει να εγκαταλείψουμε τις περιοχές μας, τα νοικοκυριά μας, τα σπίτια μας, πράγματι για να επιτελέσουν το τέλειο έγκλημα. Αφού ήρθαν, μπήκαν μέσα στα σπίτια μας. Ό,τι ιερό και όσο είχαμε φυλάξει στις ντουλάπες και λοιπά, τα πήραν μαζί τους και για να ολοκληρώσει αυτό το τέλειο έγκλημα ανατήρεξαν μετά 280 νοικοκυριά σε όλα τα χωριά της επαρχίας Βιάννου και της Δυτικής Ιεράπετρας. Είναι η αλήθεια ότι το πρόβλημα ήταν μεγάλο. Θα σας εξιστορήσω δε μόνο στο χωριό μου τα αμοιρά. Η μητέρα μου ήταν 2 μηνών όταν εκτελέσανε τον πατέρα μου μαζί με 3 αδέρφια του, τον παππού μου, σύνολον 5. 2 αδέρφια του πατέρα μου γλιτώσανε από το εκτελεστικό απόσπασμα και με βαριά τραύματα έζησαν λίγα χρόνια και έφυγαν, σύνολον 7. Εμείς όμως αγωνιζόμαστε διότι ζητάμε δικαιοσύνη και αποζημίωση. Με το λαό της Γερμανίας δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Το μεγάλο πρόβλημα είναι το βαθύ κράτος της Γερμανίας που δεν μπορεί να παραδεχθεί ότι το Τρίτο Ράιχ ενώ ήρθαν εδώ χωρίς εμείς να δώσουμε κανένα δικαίωμα, κατέσφασε και κατασκότωσε. Οι 2 ομάδες που είχαμε σταλεί για να λάβουμε μέρος για να χτυπήσουμε τους Γερμανούς ήταν, η μία ήταν προς τον Κορνιαχτό που λέμε εμείς, μια οροσειρά στην κάτω μεριά. Αριστερά. Αριστερά και δεξιότερα είμαστε εμείς οι υπόλοιποι, η άλλη μία ομάδα, η οποία από εκεί δεξιά και αριστερά τους βάλαμε στη μέση και τους διαλύσαμε κυριολεκτικά. Οι Γερμανοί πετσοκόβονται, αλλά θα επιστρέψουν. Χιλιάδες ολόκληρες. Και θα αρχίσουν το μακελιό στον άμαχο πληθυσμό. Δεν αφήσανε πέτρα στην άλλη πέτρα. Τα κάψανε όλα. Σκοτώνανε γυναίκες, σκοτώνανε παιδιά μέχρι κάτω στο Μύρτο. Γδόσια, μουρνιές, μύθους, ρίζα. Δεν αφήσανε ζωντανό άνθρωπο. Μέχρι εγκυμονούσες γυναίκες σκοτώσανε. Και μας εξέσανε στη γραμμή και από τις 32 εγκλειτώκανε 12 νομάτια. Οι άλλοι σκοτώθηκαν. Είμαστε 4 άτομα εμείς και γλίτωσα μόνο εγώ. Πατέρα μου και 2 άτομα ακόμα σκοτωθήκανε. Εσείς πώς έτυχε να γλιτώσετε? Επειδή ο πατέρα μου μπήκε από μπροστά μου. Με έβαλε εκεί στη χαράδρα και μετά μπήκε από μπροστά μου και έτρωε τη σφαίρα, τα αυλήματα αυτός. Μετά που εκτελέσει και έφυγε από πάνω μου, ξαναρίξαν για χειροβίδα και με τραυματίσαν για μένα ύστερα και έχω κάπου 30 βλήματα μέσα στο σώμα μου. 17 άτομα μου σκοτώθηκαν από πατέρα
θείους και ξαδέρφια. Το είδε ότι εγώ φοβήθηκα, Σιμώνη με πιάνει από τη χέρα και μου λέει, Παρθή Χάους μου λέει. Βλέπω την πρώτη ομάδα εκτελεσμένους ανθρώπους, χωριανούς μου, τον παππού μου, ένα αδερφό της μητέρας μου, δύο αδέρφια της μητέρας μου, συγγενείς θείους, εκτελεσμένους. Και όταν γύριζα προς τα πάνω, προς το χωριό, πολύ περισσότερους και τις υπόλοιπους που είχαν μαζέψει. Σε διάφορα σημεία, πιο πάνω και κοντά προς το χωριό, στον δρόμο μέσα, νεκρούς ανθρώπους. Είχα ένα Γερμανό, ο οποίος δεν ήταν Γερμανός, παρά Αυστριακός, και τον διατάξανε, ήταν η τρίτη εκτέλεση. Γυρνήθη λοιπόν, ανέβασε το πολυβόλο ψηλά ο Γερμανός για να μην ρίξει τους ανθρώπους και αμέσως ο άλλος, ο επικεφαλής, τον εξετέλεσε και μετά τον έδωσε πυραναζό και τον φορτώσαν, τον επήγαν στη Βιάννη. Δύο ή τρεις γυναίκες από ένα σπίτι είχαν να θάψουν δύο και τρεις και τέσσερις νεκρούς. Πήγαμε από εδώ και πήραμε σε αυτή την εκτέλεση εδώ από κάτω, ήταν περίπου 30 άτομα, όλα μια ομάδα σκοτωμένους. Και από εκεί πήγαμε τώρα και τη παίρναμε, τη φορτώναμε στα ζώα, τη πήγαμε στο νεκροταφείο, σκάφταμε μόνες μας. Ήμουν έγκυο στο δεύτερο μου παιδί, 8 μηνών. Φόρτωσα 30 πτώματα. Λιποθύμησα στο 30. Έδωσα το βάρος, είχαμε το παιδί να περπατήσει στην κοιλιά μου 4 μέρες. Είπα, απέβαλα. Δεν με πείραξε όμως. Βάσανα, παιδί μου, βάσανα. Μέρες ήσανε φαρμακερές. Όχι μέρες. Νύχτες ήσανε. Τι μέρες και νύχτες. Για μας τότε. Είναι βραδιές που θέτω και δεν κλείω μάτι. Αν αφήσεις από το σπίτι σου, με το ξερό στο κόρμι, πώς θα πας αλλού να ζεις. Έχεις ανθρώπους, έχεις κόσμο. Τα πάντα είναι οι άνθρωποι. Τα ξημερώματα προς τη 12η Αυγούστου, εφάνηκαν τα γερμανικά αυτοκίνητα από τον Κυριστό και ερχόταν στα Νόγια. Και προβαίνει ο σίδερμα από τον Αξό και φώνεζε οι τράγοι εμπήκανε στα μπέλια. Εφώνεξα ότι εμπήκανε οι τράγοι στα μπέλια. Σε εγρήγορση του, όχι απλώς το αντάρτικο, αλλά ο πληθυσμός ήταν σε μια συνεχή επιφυλακή. Αλλιώτικα θα είχαμε χειρότερα τα Καλάβρητα. Μάθαμε ότι οι Γερμανοί θα κάψουν το χωριό. Άρχισαν να χτυπούν οι καμπάνες και ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού, ιδιαίτερα οι άντρες, έφυγαν όλοι προς τον Ψιλορίτη. Η πρώτη φωτιά, 13 του Αυγούστου, στο Περαχώρι. Το χωριό τσεγότανε γύρω στους 25 μέρες. Τσεγότανε κατά τα φύλλα. Δηλαδή, τι κάνανε οι Γερμανοί. Ρίχναν μια κόκκινη σκόνη μέσα στο σπίτι και κατόπιν έβαλαν φωτιά. Φτιάγανε και από πίσω άλλα συνεργεία έβαζαν αδυναμίτες και χαλούσαν ό,τι είχε μείνει από τη φωτιά. Ερείπιο ήταν, τι ήταν. Τροχαλιάδες έβλεπες, τίποτα άλλο. Οι ανάπηροι, είτε ζωντανοί, είτε γέροι, είτε νέοι, καήκαν μέσα στα σπίτια τους. Ποιο να σου δώσει τροφή. Θα κάνω απόπειρα να μπω στο χώριο, τσάδε είναι οι Γερμανοί. Να πάω από το σπίτι μου, να πάρω τα κρεβατοστρώσα, να πάω τα ρίξω στο πηγάι. Παίρνουν τις υπόλοιπους Λευτέρη, το γέρο, και πάνε πιο μέσα σε μια τοποθεσία στο Πλατάνι το λένε. Και στα σύσσαρκα από κάτω, στο βάθος και στο Διστάβρι, τον ποταμό. Τον αδερφό μου που ήταν 15 χρονών τότε. Τον άλλο τον Πετροκόπο, μεγάλος αυτός ήταν και λιγάκι ανάπηρος και τις στέλνουνε για και τις σκοτώνουνε. Και εμείς γελούσαμε στις γειτονιές την πρώτη μέρα. Μπήκαν στην πόλη.
την άλλη μέρα. Μπήκαν στην πόλη οι οκτροί, φωτιά μας ρίξαν οι οκτροί. Κι εμείς φωνάζαμε στα σκοτεινά την τρίτη μέρα. Μπήκαν στην πόλη οι οκτροί, σπαθιά κρατούσαν οι οκτροί. Κι εμείς τα πήραμε για φύλακτα την άλλη μέρα. Δίνει εντολή να εκαθαριστεί η περιοχή από τους αντάρτες. Πάρθηκε μία απόφαση να καθαριστεί η Βόρειο Πελοπόννησο από το Αντάρτικο. 16 Οκτωβρίου του 1943. Μετά το τέλος της μάχης, εχμαλωτίζονται 81 Γερμανοί. Τους πιάσαμε, ήμουν και εγώ εκεί, σε αυτούς που πιάσαμε εκεί. Παραδόθηκαν, σκόσαν μια αυγή σημαία και λοιπά, παραδοθήκαν οι άνθρωποι και σφερθήκαμε και καλά κι εμείς. Οι αντάρτες απήντησαν ότι για να απολύσουμε τους 80, δεν θα απολύσετε ίσως αριθμό κρατουμένων, θα απολύσετε όλους τους κρατουμένους που έχετε στην περιοχή. Δεν δέχονταν οι Γερμανοί και επέμεναν να παραδοθούν οι εχμάλωτοι μαζί και με τον οπλισμό τους. Δηλαδή να μειωθούν οι αντάρτες. Αυτό δεν το κάνανε οι αντάρτες και ναυάγησαν οι συνομιλίες για την αυτή. Καθοριστικός ήταν ο ρόλος των Άγγλων συμμάχων. Δεν υπήρχε η πρόθεση να τους εξοντώσουν όπως έκαναν οι πατριώτες τους οι Γερμανοί. Οι Εγγλέζοι όμως, περισσότερο για να εκθέσουν το Αντάρτικο, επέμειναν ότι έπρεπε να τους εκτελέσουν. Και πράγματι εκτελέστηκαν. Οι Γερμανοί που έχασαν μία μάχη σε ένα μικρό χωριό θα αναζητούσαν εκδίκηση σε μία μεγάλη πόλη. Όλα ξεκινούν με την πυρπόληση της πόλης και το ρολόι της πόλης παραμένει αδιάψευστος μάρτυρας εκείνης της τραγωδίας. Το ρολόι δείχνει 2 και 34. Είναι μεσημέρι και όλα ξεκινούν. Μας είπαν θα φύγετε, θα πάτε στο σπίτι σας και... Εμείς ήρθαμε να καταδιώξουμε τους αντάρτες, δεν ήρθαμε να κυνηγήσουμε εσάς. Οι συνεργάτες των Γερμανών έκαναν αμέσως τη δουλειά τους. Και ήξεραν ονομαστικώς ποιος ήταν αντάρτης και του κέραν το σπίτι. Κάποιος προδότης του τάπε. Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου του 1943. Κάτοικοι των Καλαβρίτων ξυπνούν από τον ήχο της καμπάνας. Άρχισαν οι καμπάνες να χτυπούν
τι συμβαίνει, τι συμβαίνει. Δεν χτυπούσαν όπως χτυπούν οι καμπάνες για εκκλησία. Ήταν οι καμπάνες με μεγάλη άλλον τρόπο χτυπήματος. Βερέσαν την καμπάνα και είπαν να πάρετε από μια μέρα τρόφιμα και από μια κουβέρτα. Και μας πήγαινε στο σχολείο το δημοτικό. Όλοι το μόνο που σκεφτήκαν ήταν πόσο πιο γρήγορα θα πάμε εκεί. Λες και μας ετοίμαζαν δώρα. Στο δημοτικό σχολείο οι άντρες της Βέρμαχτ απομόνωσαν τα γυναικόπαιδα. Στο σχολείο μας πήγαινε, μας χωρίζανε. Χώρια τους άντρες, χώρια τις γυναίκες. Αν είμαστε 200 γυναικόπαιδα κλεισμένα στις 4 αίθουσες, σκεφτείτε σε μία αίθουσα είμαστε 600 περίπου άτομα. Με οργανωμένες κινήσεις, οι στρατιώτες οδηγούν τους άντρες στο λόφο του Καμπί, βόρεια της πόλης. Απομονωμένοι κάτοικοι βλέπουν την πόλη τους να παραδίδεται στις φλόγες. Την ώρα που οι γυναίκες και τα παιδιά κινδύνευαν να καούν ζωντανοί μέσα στο σχολείο, οι Γερμανοί πραγματοποιούσαν ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματά τους, τη σφαγή των Καλαβριτινών. Μετά μόλις τελειώσαν και τρεις ρηπές ήρθαν κοντά μας. Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Άκουγα, λέω. Εγώ τίποτα άθλητος, δεν είχα πάθει τίποτα. Ούτε εγώ ούτε και γύρω μου που ήσαν. Όταν ερχόσαν όσο κοντά μας, ένας μου κάνει ένας... Ήταν τότε 30, 28 χρονών. Με κεντά έτσι με το χέρι του, λέει, Αργύρη, στη σειρά μας. Ήρθαν και σε εμάς στη σειρά μας, του λένε πρώτα από μένα αυτούν. Έτσι τεντώθηκε, δεν είπε τίποτα. Κάτι ψιθύρισα, αλλά δεν κατάλαβα και καλά. Εγώ έτσι, όπως καθόμουν, είχα το χέρι μου έτσι. Εδώ μου δίνει μία, τρυπάει το χέρι και με παίρνει και εδώ. Τώρα δεν φαίνεται καλά. Ξυσταπρίστηκε έτσι το μάτι, με έβγαλε αίματα και αυτά. Πάλι το ψόφιο. Μετά από 2-3 λεφτά, ξέρω εγώ, έρχεται άλλος, με πιάνει από εδώ, από το αυτό. Με γυρίζει ανάποδα και μου δίνει και άλλη μία ευλότητα εδώ στο κεφάλι. Έχει ανοίξει το κεφάλι μου. Ήταν μεγάλη πληγή, τώρα είναι και 50 χρόνια. Έφυγαν αυτοί, όχι με τη δεύτερη, με πόνεσε πολύ. Και άρχισα και πήδαγα, πώς πήδαγα ο κόκορας που τον σφάζω. Έτσι, έκανα από εδώ, έκανα από εκεί, αλλά έναν καιρό. Βλέπω κι άλλον και με σημάδευε πάλι να μου ρίξει. Και λέω, δεν κάνω το ψόφιο, μην γλιτώσω. Και όπως έγινε αυτό. Έπεσα κάτω, δεν ξανακουνήθηκα εκεί. Πλάκωσαν την άλλη μέρα όρνια και κοράκια, τα οποία σαν σύννεφο πετούσαν πάνω από την εκτέλεση. Χτυπάγαμε ντενεκέδες, χτυπάγαμε κραυγές, ανάβαμε φωτιές και το βράδυ για να φύγουν τα αγρίμια, τα οποία φτάσανε και αρχίσαν να τραβάνε τις σάρκες των νεκρών. Είναι 10 Ιουνίου 1944 και πριν από 4 μόλις μέρες έγινε η μεγάλη απόβαση των συμμαχικών δυνάμεων στην Νορμανδία που σηματοδοτεί την αρχή της ήττας των ναζιστικών στρατευμάτων σε όλη την Ευρώπη. Το ίδιο πρωινό ξεκινάει μια δημιουργία Γερμανών από τη Λιβαδιά υπό τον Φρίτς Λάουτενμπαχ με σκοπό να εντοπίσουν και να εξοντώσουν αντάρτικες ομάδες. Το μόνο που καταφέρνουν όμως είναι να εκτελέσουν 6 αγρότες και να πιάσουν εχμάλω τους άλλους 12. Οι Γερμανοί δεν συναντούν φυσικά αντάρτες ούτε μέσα στο δίστομο και συνεχίζουν προς το στήρι. Εκεί τους έχουν στήσει ενέδρα οι αντάρτες. Όταν λοιπόν η φάλαγγα φτάνει μπροστά στο χώρο της ενέδρας, ο πολυβολητής από τον αεροφάγωμα εδώ ρίχνει μια ρηπή πάνω στο πρώτο αυτοκίνητο, σκοτώνει τον οδηγό και το συνοδηγό, ακινητοποιείται η φάλαγγα και αυτομάτως εκείνη τη στιγμή και όλος ο λόχος με τα δύο πολυβόλα που διέθετε και όλα τα όπλα ατομικά, αυτόματα κλπ. Χτυπάει τη γερμανική φάλαγγα. Οι Γερμανοί, βλέποντας νεκρούς και τραυματισμένους τους συμπολεμιστές τους, εξαγριωμένοι επιστρέφουν στο δίστομο. Πρώτα εκτελούν τους 12 ομήρους που είχαν πιάσει το πρωί. Σκοτώνουν όποιον βρουν μπροστά τους. Βάζουν φωτιά στα σπίτια του χωριού. Για το κακό που έγινε στις 10 Ιουνίου. Ο
κύριος Τάκης Φουντούρης, 6 ετών τότε, και η αδελφή του Μαρία, μόλις 4, βρίσκονται στο σπίτι της θείας τους, όταν παρακολουθούν από το παράθυρο την εκτέλεση των 12 ομήρων. Μόλις η θειά μου είδε τα πολυβόλα που είχαν εκεί, όλα επάνω τους εκτελέσουν. Κάποιος από τους ομήρους είδε τα πολυβόλα και αντιστάθηκε εναντίον των Γερμανών. Μετά από λίγη ώρα βλέπουμε το απέναντι σπίτι που ήταν πάλι συγγενείς μου. Μπαίνοντας οι Γερμανοί, ο παππούς μου καθόταν στη σκάλα. Σηκώθηκε με σκοπό κάποια κίνηση να κάνει. Βλέποντας ότι σκοτώνουν την κόρη του και τη γυναίκα του, επιτέθηκε εναντίον των Γερμανών. Έτσι έκανε μια κίνηση κατά των Γερμανών. Πρώτον τον εκτελέσαν γι' αυτόν. Γυναίκες υπηρώτησες μέσα στα χιόνια πάνε κι όβιδες κουβαλάνε. Κι όβιδες κουβαλάνε. Θεέ μου τι τις πότισες και δεν αγκομάχανε. Γυναίκες υπηρώτησες ξαφνιάσματα της φύσης. Εχθρέ γιατί δεν ρώτησες ποιον πας να κατακτήσεις. Για νιώτησες, λιώτησες ξαφνιάσματα της φύσης. Εχθρέ γιατί δεν ρώτησες ποιον πας να κατακτήσεις. Απ' τα σύνορα, κόρες, γριές, κυράδες, φώτια μες στους βοριάδες. Φώτια μες στους βοριάδες. Εσείς θα είστε σίγουρα της λευτεριάς μάνατες. Γυναίκες υπηρώτησες ξαφνιάσματα της φύσης. Εχθρέ γιατί δεν ρώτησες ποιον πας να κατακτήσεις. Λιώτησες, λιώτησες ξαφνιάσματα της φύσης. Εχθέ γιατί δεν ρώτησες ποιον πας να κατακτήσεις. Στην προηγούμενη εκπομπή παρακολουθήσαμε την εγκληματική δράση του Γερμανού επιλοχία Fritz Schubert στην Κρήτη, ο οποίος από διερμηνέας και κατάσκοπος εξελίχθηκε σε ένα πανίσχυρο διοικητή σώματος περίπου 150 ανδρών. Οι συνεργάτες του ήταν Έλληνες προδότες, οι οποίοι φόρεσαν τη γερμανική στολή και έκαναν φρικτά εγκλήματα κατά των συμπατριωτών τους. Στη Μακεδονία όμως δράκε μία άλλη εγκληματική προσωπικότητα της κατοχής. Ο απότακτος συνταγματάρχης Γεώργιος Πούλος, ο οποίος όχι μόνο συνεργάστηκε με τους Σουμπερίτες, αλλά με έδρα την Κρία Βρύση Πέλλας, δημιούργησε το δικό του γερμανοντημένο τάγμα. Εξόπλισε τους άντρες του με όπλα από τους Γερμανούς και διέπραξε σωρία εγκλημάτων κατά Ελλήνων αμάχων. Η μηχανή του χρόνου γυρίζει το χρόνο πίσω, στο ματωμένο Σεπτέμβρη του 44, όταν ο Χορτιάτης δέχτηκε το μένος των Σουμπεριτών. Η ενέδρα των ανταρτών ξαναστείνεται. Σε λίγη ώρα στο ίδιο σημείο εμφανίζεται άλλο ένα αυτοκίνητο, αυτή τη φορά γερμανικό. Όταν έφτασαν εδώ στη γέφυρα στην Καμάρα, ήταν η ενέδρα από τους αντάρτες. Άρχισαν να πυροβολούν. Και τον ένα τον Γερμανό τον σκότωσαν εκεί επί τόπου, τον άλλο τον τραυμάτισαν. Οι κάτοικοι πανικόβλητοι εγκαταλείπουν το χωριό συνοδεία ανταρτών. Ο πρόεδρος του χωριού υπερεκτιμά τις σχέσεις του με τους κατακτητές και φωνάζει τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους. Κάποιοι από αυτούς πίστηκαν. Δυστυχώς όμως 160 περίπου άτομα με την λανθασμένη προτροπή του πρόεδρου και του παπά ότι θα κατορθώσει ο πρόεδρος να σώσει το χωριό επειδή ήξερε τη γερμανική γλώσσα και ήταν και διορισμένος από τους Γερμανούς, δεν ήταν εκλεγμένος πρόεδρος.
Ήταν όμως αγαπητός, οφείλουμε να το πούμε, ήταν αγαπητός στο χωριό. Νόμιζε λοιπόν ότι θα σώσει το χωριό και ορισμένοι άνθρωποι δεν άκουσαν, δεν σηκωθήκαν να φύγουν. Περίπου 30 οχήματα, στα οποία επιβαίνουν πολλοί Γερμανοί στρατιώτες αλλά και 80 Έλληνες σουμπερίτες, φτάνουν στο χωριό για τα αντίπεινα. Η πρώτη τους ενέργεια είναι να συγκεντρώσουν τους κατοίκους στην πλατεία του χωριού και στο εξοχικό κέντρο του Μπατάτσου. Ο Σούμπερτ χώρισε τους κατοίκους σε δύο μεγάλες ομάδες. Τη μία την κατεύθυνε προς το σπίτι του Νταμπούδη και την άλλη σε αυτό εδώ το κλεισάκι που τότε ήταν ο φούρνος του Γκουραμάνι, όπου οδηγήθηκαν περισσότερα από 80 γυναικόπαιδα. Οι πρετοριανοί του Σούμπερτ έκλεισαν τις πόρτες, σκόρπισαν εμπριστική σκόνη και έβαλαν φωτιά. Λέει να τους βάλουν μέσα στο φούρνο, χωράει πολλούς. Όπως ήμασταν πρώτοι στη γραμμή εμείς, ο πρόεδρος με την οικογένειά του όλοι, ανεβήκαμε, μας λένε πάνω στο ζυμωτήριο όσοι χωράνε. Ανεβήκαμε πάνω στο ζυμωτήριο εμείς. Μόλις ανεβήκαμε, μας λένε καθίστε. Καθίσαμε και όσοι δεν χωρούσαν, κάτω, μέσα στο φούρνο. Από τους 149 κατοίκους, τους μισούς περίπου, τους φέρανε στο φούρνο του Γκουραμάνι, τους βάλαν μέσα στον πρώτο και στο δεύτερο όρφο, ρίξαν μέσα χόρτα, εμπριστική σκόνη και άρχισαν να πυροβολούν και συγχρόνως έβαλαν φωτιά. Κατακτητής έχει μια συμπεριφορά αλαζονική. Ο Έλληνας τι δουλειά έχει εκεί? Ο κατακτητής ήταν πιο ήρεμος από τους δικούς μας. Τους σουμπερίτες. Ναι. Άλλοι 34 χωρικοί στηβάχτηκαν στο σπίτι του Νταμπούδη. Οι σουμπερίτες ολοκληρώνουν το έγκλημά τους. Εδώ πέρα, σε αυτό εδώ πέρα το κλεισάκι, το οποίο δεν υπήρχε τότε, ήταν μια κατοικία της οικογένειας Νταμπούδη. Εδώ λοιπόν οδήγησαν τη δεύτερη ομάδα που είχαν μαζέψει στην πλατεία, οι Γερμανοί και οι Σουμπερτέοι, τους ρίξανε μέσα στο σπίτι αυτό, τους συνοστήσαν κυριολεκτικά μέσα στο σπίτι αυτό, ρίξανε εμπριστική σκόνη και άχυρα και με πυροβολισμούς τους βάλανε φωτιά. Και τους κάψαν ζωντανούς. Τους κάψαν ζωντανούς. Παρά τις ηκεσίες, τα κλάματα και τα ουρλιακτά των μανάδων που ήταν με τα μικρά τους παιδιά, των γριών, γιατί εδώ πέρα δεν υπήρχε ανδρικός πληθυσμός. Είχε φύγει όλος ο ανδρικός πληθυσμός, δεν υπήρχε. Ήταν γυναικόπαιδα. Ο Πούλος καταφέρνει να βρει και άλλους Έλληνες φιλοναζί πρόθυμους να πολεμήσουν στο πλευρό των κατακτητών. Καταφέρνει να συγκεντρώσει περίπου 300 άνδρες, οι οποίοι εξοπλίζονται με όπλα της Βέρμαχτ. Ο θάνατος ενός Γερμανού στρατιώτη στην περιοχή των Γιαννιτσών προκαλεί την οργή του στρατιωτικού διοικητή της πόλης, Μαξ Πέσκο. 14 Σεπτεμβρίου, σουμπερίτες και πουλικοί περικυκλώνουν τα Γιαννιτσά. Ο κύριος Βαγγέλης Πετρίδης, μικρό παιδί τότε, επέζησε από το μακελιό. Το πρωί, αρκετά πρωί, το μεγάφωνο κυκλοφορούσε στην πόλη και έλεγε «Οι άνδρες και οι νεαροί να συγκεντρωθούν στο πρώτο δημοτικό σχολείο. Οι δε γυναίκες με τα παιδιά τα μικρά στο πάρκο του Αγίου Γεωργίου». Οι νεαροί Γιαννιτσιώτες υπό την απειλή των όπλων διατάσσονται να σκάψουν ένα βαθύ λάκκο στον οποίο οι σαδιστές του Σούμπερτ και του Πούλου οδηγούν τους συλληφθέντες. Είχαν παραταχθεί ένθεν και ένθεν από τον λάκκο τον οποίο έσκαψαν νεαροί συνδημότες μας 15-16 χρονών. Είχαν παραταχθεί οι ταγματασφαλίτες και καθώς οι Γερμανοί έριχναν τον υποψήφιο προς θάνατον ανάμεσα στις δύο αυτές γραμμές, οι υποκόπανοι, οι λωστοί και τα λοιπά έπεφτανε πάνω τους, τους χτυπούσαν οι μεν, τους χτυπούσαν οι δε, έως ότου έφταναν στην άκρη του λάκκου και έπεφταν μέσα. Άλλοι μεν πυροβολούμενοι, άλλοι δε έτσι όπως ήταν ανέστητοι. Η επιλογία που αιματοκύλησε την Ελλάδα στέκεται έντρομος μπροστά στο απόσπασμα. Τα όπλα υψώνονται. Ακούγονται τα παραγγέλματα επισκοπών πυρ. Στη συγκλονιστική φωτογραφία της εκτέλεσης
βλέπουμε τη χαριστική βολή που δόθηκε μετά από μια πρωτόγνωρη παρέμβαση. Ο Πούλος εκτελέστηκε το 1947. Ήταν από τους λίγους που πλήρωσαν για τη συνεργασία με τους Γερμανούς. Σε αντίθεση με τους διοικητές τους, οι Έλληνες συνεργάτες του Σούμπερτ και του φανατικού φιλοναζί Γεωργίου Πούλου δεν πλήρωσαν για τα εγκλήματά τους. Όπως όλοι αυτοί οι οποίοι συνεργάστηκαν με τους Γερμανούς, θα λέγαμε ότι σαν να περάσαν από την κολυμβήθρα του Σιλουάμ. Αμνηστεύτηκαν. Έτσι. Του Κρουσόνα περιγράφει πώς τιμωρήθηκαν οι ελάχιστοι Έλληνες που συνεργάστηκαν με τους Γερμανούς. Έτσι απεκατέστησε το όνομα και την τιμή του Κρουσόνα που υπέφερε και από τους δοσίλογους Τζουλιάδες και από τους Γερμανούς στους οποίους είχε αντισταθεί κατά την εισβολή των Αλεξιπτωτιστών. Εκεί που είναι η δράση είναι και η αντίδραση. Λοιπόν, έτσι βγάλαμε τις πρωτοπόρους, ας το πούμε, τις σταμπίδες και περισυλλέξαν όλα τα αποβράσματα της Κρήτης και τα ηγούντανε αυτή της καταστάσεως. Εμείς τους παστρέψαμε. Θα μπορούσατε να μας πείτε πώς τους τιμωρήσατε? Η τιμωρία ήταν σκληρή, πάντως. Πολύ σκληρή ήταν η τιμωρία, δηλαδή. Ο Σούμπερτ ήταν από τους ελάχιστους εγκληματίες πολέμου που τιμωρήθηκαν για τις πράξεις τους. Στη συντριπτική τους πλειονότητα, όσοι επέζησαν από τον πόλεμο, συνέχισαν κανονικά τη ζωή τους, ενώ η Γερμανία πρακτικά δεν αποζημίωσε ποτέ τις οικογένειες των χιλιάδων θυμάτων. Τον Αύγουστο, οι αντάρτες του Ζέρβα και του Βελουχιώτη βρίσκονται στο χωριό ζητώντας από τους κατοίκους βοήθεια σε τρόφιμα. Κανείς δεν γνωρίζει ότι ο συνταγματάρχης Ζάλμιγκερ επιθεωρεί την ευρύτερη περιοχή. Ένας αντάρτης είχε στήσει οπλοπολιβόλο στην πλατεία. Είναι η ώρα που το αυτοκίνητο του Γερμανού διοικητή περνά από το χωριό και ο οδηγός βλέπει την κάνη του όπλου και πανικοβάλλεται. Και μόλις είδαν τους αντάρτες και τα όπλα κάνουν απότομη στροφή να φύγουν και πέφτουν μέσα στο χαντάκι.
έτρεξαν οι γυναίκες του χωριού. Και ο κόσμος όλος και τους σήκωσε από το χαντάκι, τους έβγαλε από το χαντάκι. Οι Γερμανοί δέχθηκαν τη βοήθεια χωρίς να πέσει ούτε μία τουφεκιά. Φεύγοντας όμως, διαστρέβλωσαν την πραγματικότητα. Αμέσως ο Ζάλμιγκερ επέστρεψε στη μονάδα του και στέλνει αναφορά προς τις προϊστάμενες αρχές, λέγοντας ότι δέχτηκε επίθεση στο κομμένο. Βέβαια, είναι βέβαιο ότι δεν δέχτηκε επίθεση, αλλά η προπαγάνδα η δική τους βολευόταν με το να αναφέρει ότι δέχεται επίθεση ο Γερμανός αξιωματικός για να έχει πρόσχημα να επιτεθεί εναντίον ενός χωριού που κατά τη γνώμη του είναι έδρα των ανταρτών. Η μάνα μου με το παιδάκι. Η αδερφή μου, καλά. Τα αδερφάκια μου. Η αδερφούλα μου. Και η γιαγιά μου. Αυτοί που κάηκαν ζωντανοί. Τη μάνα μου σφασμένη στη σκάλα αυτού. Ήταν 300 Γερμανοί, ήταν 15-14 αυτοκίνητα Γερμανοί. Είχαν βαρύ οπλισμό και μόλις έδωσαν το χωριό και μπήκαν μέσα στο χωριό. Ό,τι κινούνταν, το θέρζαν. Θέρες εδώ τις φάγατε. Εδώ μέσα, εδώ δίπλα. Εδώ δίπλα ήμουν εγώ. Δεν άκρισε την πόρτα. Πόσες σφαίρες? Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε. Είναι ήδη ξημερώματα. Στο χωριό έχουν μείνει λίγοι καλεσμένοι που δεν γνωρίζουν για τη σφαγή των ιερέων και πίνουν. Ανάμεσά τους ο πατέρας της νύφης που βλέπει πρώτος τους Γερμανούς. Το τρομερό είναι ότι ο πατέρας έμεινε με την αίσθηση ότι οι Γερμανοί θα σεβαστούν την ύφη και τον γαμπρό. Και από ό,τι λένε, τους περίμενε να τους κεράσει κιόλας για το γάμο της κόρης. Αλλά όταν έφτασαν αυτοί, εκτέλεσαν φαίνεται αμέσως τον πατέρα, μάζεψαν τους άλλους και ο ανθρωπολογός έδωσε την εντολή στον τσάντερ να τους θερήσει όλους. Ταυτόχρονα έβαλαν και φωτιά στο διόροφο σπίτι του Μάλιου και μερικούς τους έκαψαν ζωντανούς και δεν βρήκαν τίποτε. Στο γάμο και τους σκότωσαν, δύο έμειναν. Αδερφή και αδερφός. Ο Αλέξανδρος και η Μαρία Μάλιου, τα δύο αδέλφια που επέζησαν, συμπτωματικά έλειπαν από το σπίτι. Ήταν τέσσερις αδερφές με τρία αδέρφια. Και ο μπαμπάς μου και η μαμά μου, μεγάλος μου αδερφός παντρεμένος, έγκυος η γυναίκα δεξιμενών. Όλοι αυτοί σκοτωθήκαν. Και μείναν εμείς τα δύο. Και εγώ ήταν το σπίτι. Και εγώ ήταν και καήκα και μέσα πουλί. Ήταν σκοτωμένοι, έμψη πίσω ότι ήταν μέσα καμένοι. Αυτά ήταν κτίοι, δεν ήταν άνθρωποι. Κατάζανε τα παιδιά στον αέρα και τα τρυπάγανε με την ξυφολόγη. Δηλαδή τέτοια βασανιστήρια. Επί ένα μήνα και το χωριό μύριζε όλο τσίκνα από τις σάρκες τις καμένες των δικών μας ανθρώπων. Στις 25 Ιουλίου του 1943, στις 9 η ώρα το πρωί, οι κάτοικοι της Μουσιωτίτσας δέχτηκαν συντονισμένη επίθεση από τέσσερις ομάδες της Μεραρχίας Εντελβάης σε τέσσερα περιφερειακά σημεία του χωριού. Επικεφαλής του λόχου ήταν ο υπολογαγός Ρέζερ. Εντολή του ήταν να κάψουν τα σπίτια και να δολοφονήσουν τους κατοίκους. Δεν τον ένιωσε αν είναι μικρά παιδιά ή μεγάλοι άνθρωποι. Απλώς να μηδενιστεί το χωριό εντελώς. Στο Μετσίτι συνάντησαν τα δύο ξαδέλφια, τον Βασίλη και τον Νίκο, αναγνώστου. Σκότωσαν τον μικρό Βασίλη και τραυμάτισαν τον 11χρονο Νίκο. Ο επιζώνικος αναγνώστου σήμερα είναι 85 ετών. Εξακολουθεί να ζει στη Μουσιωτίτσα. Τον αναζητήσαμε στο σπίτι του. Εδώ σωρίσαμε. Κύριος αναγνώστης. Η ζωντανή ιστορία της Μουσιωτίτσας. Μ' είδαν και με πυροβολήσαν. Με μία σφαίρα μόνο. Μία σφαίρα. Πάμε, το άκουσα τη σφαίρα σαν να ήταν όνειρο. Πώς βλέπεις το όνειρο, έτσι κατάλαβα. Πώς έγινε μετά, έπεσε κάτω. Δεν κατάλαβα.
Από τις 8 η ώρα που τραυματίσαμε. Από κατευθείαν η σφαίρα. Ναι, κατευθείαν. Με μια σφαίρα μόνο. Μια σφαίρα μόνο. Μπαμ, άκουσα τίποτα. Μετά. Λιποθυμήσατε. Δεν κατάλαβα τίποτα. Έπεσε κάτω. Πού είναι. Κατέγεσαι. Την τρίτη ημέρα βγήκε ο Γερμανός περίπου. Ήρθε ο Γερμανός στην αυλή. Ήμουν στην αυλή, καταείσαι. Χτυπημένος. Χτυπημένο με το τραύμα. Τι έπαθε το παιδί της, λέει, της μάνας. Εσείς το. Το χτύπησατε. Και λέει. Και λέει ο Γερμανός ότι όχι εμείς, λέει. Δεν το σκοτώσαμε εμείς. Όχι, λέει. Στους πύργους Εορδαίας, στις 23 Απριλίου του 1944, βρήκαν φρικτό θάνατο 368 άτομα. Γυναικόπαιδα τα περισσότερα γαζώθηκαν με πολυβόλα ή τα έκλεισαν σε αχυρώνες και τα έκαψαν ζωντανά. Σαμποτέρ έκαναν γρήγορα τη δουλειά τους και μετά από λίγο όλα ήταν έτοιμα για την πρώτη έκρηξη. Άρχισαν να φωνάζουν και με καλαμπούρια να φυλαχτούμε, βάρδα φουρνέλο ακουγόντουσαν φωνές, γέλια, ενθουσιασμό, ζήτω και πέσαμε εκεί που βρισκόταν ο καθένας. Τα διακεκομμένα σφυρίγματα μετέδωσαν ένα γενικό ενθουσιασμό στους αντάρτες των δύο ομάδων κρούσης που άρχισαν να πανηγυρίζουν. Ενώ συγχρόνως έπεσαν στο έδαφος για να μην τραυματιστούν από τα θράσματα της έκρηξης. Χάλασε ο Θεός τον κόσμο. Χάλασε ο Θεός τον κόσμο. Τα βουνά της Χίτης απάνω νόμισε πως κατρακυλούσαν και έρχονταν απάνω μας. Αυτή την κολόνα παγίδευσαν. Αυτή την κολόνα ρίξανε και πέσαν τα τόξα και τα δυο κάτω. Ακούμε τα διακεκομένα σφυρίγματα από τον αρχηγό των Σαμποτέρ. Τρρρ, τρρρ, τρρρ. Πραγματικά ακολούθησε αμέσως μετά, καλυφθήκαμε, ακολούθησε ανατίναξη και αυτή η ανατίναξη ήταν πολύ ισχυρότερη από την πρώτη και το γεφύρι γκρεμίστηκε σε ερείπια. Πολύ μεγάλη. Έλαμψε ο τόπος εδώ, ευθυότητες, η ευθυότητα έλαμψε από την ανατίναξη. Τα αντίπεινα μετά το σαμποτάζ στη γέφυρα του Γοργοποτάμου ήταν σκληρά. Οι κατοχικές δυνάμεις εκτέλεσαν ακριβώς κάτω από τη γέφυρα Έλληνες πατριώτες από την περιοχή της Ιπάτης. Οι κάτοικοι της περιοχής ακόμη θυμούνται τους ανθρώπους που έχασαν τότε. Μεταφέρονται λοιπόν στη γέφυρα. Οι τελευταίες κουβέντες που ακούστηκαν ήταν του συνταγματάρχη Παπακυριαζή, ο οποίος είπε ότι είστε βάρβαροι, εκτελείτε αθώους ανθρώπους κάτω από τα γήπεδα και ζήτω η Ελλάδα. Ήταν ο τελευταίος που έπεσε νεκρός. Αναγγέλλομεν εις των ελληνικών λαών ότι οι Αθήνες στέλνουν τον πρώτο ελεύθερο χαιρετισμό. Σας μιλούν ελεύθερε Αθήνε. Αναγγέλλομεν εις τον κόσμο ολόκληρον ότι οι Αθήνε ελευθερώθηκαν. Thank you.
ήρθαν σε μια αγωνία τραγική, δεν ξέραν τι να κάνουνε. Ήταν τρία μυδραλιοβόλα. Ένα εδώ μπροστά μας που βλέπουμε, ένα δεξιά μας και το τρίτο αριστερά μας. Εκεί γονατάει ένας Γερμανός με ένα μυδράλιο. Ήταν μυδράλια, δεν είχαν πολυβόλα, όπλο πολυβόλα. Οι περισσότεροι που μας πιστεύω δεν το ήξεραν. Στο σχολείο μαθαίνουμε επιφανειακά τα πράγματα. Και αυτό είναι λάθος, γιατί η ιστορία πρέπει, για την ιστορία πρέπει να μαθαίνουμε όσα συνέβησαν στο παρελθόν για να παραδειγματιζόμαστε. Έτσι ώστε να μην γίνονται τα ίδια λάθη στο μέλλον. Η καλύτερη ενημέρωση πιστεύω είναι το να πας σε κάθε χωριό που έχει περάσει αυτό το μαρτύριο. Να δεις τι λένε οι μεγάλοι ανθρώποι, να δεις την νεολαία. Έτσι θα μάθεις την ιστορία από πρώτο χέρι που λέμε. Ναι. Τώρα, άμα περιμένεις από την ιστορία, εμείς σαν μαθητές, αν περιμένουμε από την ιστορία του σχολείου, εντάξει. Τίποτα δεν θα μάθουμε. Απλά μαθαίνουμε ημερομηνίες και γεγονότα σταδιακά που γίνανε. Η μάνα είναι κάτι άλλο. Γιατί είναι όχι πόλεμο να με ξαναείδε κανείς. Λοιπόν, εκείνο που μου περιμένει, να ξέχασα τώρα. Τι να... Freundchen, jetzt ist Feierabend, okay? Also gut, dann zahle ich halt. Was macht's denn? 332 Milliarden. Entschuldigung, für einen Trollinger und einen Uso? Nee, aber hier. Was? Was soll denn das sein? Moment mal, Kriegsschäden, Reparationszahlungen, das ist ja der Deckel von meinem Opa. Da habt ihr Deutschen es so richtig krachen lassen, was? Also gut, bar habe ich es jetzt nicht bei mir, aber ich bin gleich wieder da, ja? Die Deutschen. Kommen immer wieder. Guten Tag. Sie, bin ich hier bei Ihnen richtig? Ich brauche eine Schuldberatung. Ich stecke bis über beide Ohren in Schuld. Ja, selbstverständlich sind Sie beim Auswärtigen Amt ganz richtig. Schauen Sie, ich habe erfahren, dass wir Deutschen in Griechenland ganz schön gewütet haben. Ich wusste davon ehrlich nichts. Ja, sehen Sie, wir haben seit 39 so viele Länder überfallen, da kann man schon mal eins vergessen. Überfallen ist gut. Wir haben in Griechenland 60.000 Juden ermordet, Zehntausende Zivilisten massakriert, 300.000 Menschen verhungern lassen, die Wirtschaft ruiniert. Das ist doch ein riesiger Schuldenberg. Da haben Sie vollkommen recht, aber eins nach dem anderen. Schauen Sie mal hierher. Gucken Sie mal. Sehen Sie, wir haben doch auch was auf der Habenseite. Sehen Sie, hier. Als die Wehrmacht aus Griechenland 44 abgezogen ist, hat sie in Athen einen Kranz niedergelegt. Naja, um zu zeigen, Deutschland ist nicht als Feind gekommen. Das war sicherlich der Beginn einer wunderbaren Freundschaft, was? Ja. In der Tat. Und deswegen ist die Bundesrepublik Deutschland auch überzeugt zu sagen, für solche Reparationsforderungen, da stellt man doch solche alten Freundschaften nicht in Frage. Moment, Moment mal. Die Griechen erheben diese Reparationsforderungen schon seit Kriegsende. Ja, sicherlich. Aber damals haben wir ihnen ganz deutlich zu verstehen gegeben, jetzt ist es gerade schlecht. Aber bei der Londoner Schuldenkonferenz 53, ja? Da wurde vereinbart, dass die Reparationszahlungen aufgeschoben werden bis zum Abschluss eines Friedensvertrags. Völlig korrekt. Ja, dann hätten wir doch nach der Wiedervereinigung zahlen müssen. Der 2+4-Vertrag bei der Wiedervereinigung ist doch ein Friedensvertrag. Nein. Aber in der Präambel steht doch, gewidmet den Völkern, die seit 45 in Frieden leben. Ja, aber wenn man schon im Frieden lebt, dann brauchen wir auch keinen Friedensvertrag mehr. Aber es steht doch alles drin, was in einem Friedensvertrag drinstehen muss. Korrekt, der Vertrag ersetzt einen Friedensvertrag. Er ist ein Friedensvertrag. Er ist eine abschließende völkerrechtliche Regelung. Sie vermeiden nur das Wort Friedensvertrag, um sich vor Reparationen zu drücken. Im 2+4-Vertrag war doch von Reparationen überhaupt nicht die Rede. Und die Griechen haben das auch unterschrieben. Aber die waren doch gar nicht dabei. Sie haben nachträglich davon Kenntnis genommen. Aber von Reparationen stand doch gar nichts drin. Richtig, Sie haben nachträglich davon Kenntnis genommen, dass von Reparationen nicht mehr die Rede ist. Das sind doch üble Tricks. Nein, das ist harte diplomatische Arbeit. Unter anderem von Hans-Dietrich Genscher. Wir haben also immer gesagt, später, 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 später. Und 89 haben wir gesagt, zu spät. Ja. Und das gilt auch für den Zwangskredit, den die Nazis den Griechen 1941 abgepresst haben? Ach, sehen Sie, da möchte ich Ihnen die offizielle Sprachregelung entgegenhalten. Die Frage von Reparationen und Entschädigungszahlung ist rechtlich und politisch abgeschlossen. Aber hören Sie mal, die Nazis haben den Kredit selbst anerkannt und sogar eine Rate gezahlt.
Und die Bundesrepublik Deutschland als Rechtsnachfolger drückt sich vor ihren Verantwortlichkeit. Na, wir haben eben konsequent mit unserer Vergangenheit gebrochen. So, fühlen Sie sich jetzt schuldfrei? Nein! Vor allem, weil keiner der Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen worden ist. Kein einziger deutscher Kriegsverbrecher, der in Griechenland gewütet hat, ist vor Gericht gestellt worden, obwohl die Griechen uns erlaubt haben, diese Leute in Deutschland anzuklagen. Ja, sicherlich, aber das war damals nicht möglich. Ich darf das Auswärtige Amt zitieren. Die haben geschrieben, das würde die deutschen Justizbehörden aufs Schwerste belasten. Ist aber auch belastend für die Täter, wenn man immer wieder an die eigenen Taten erinnert wird. Sehr richtig. Sehen Sie, deswegen haben wir einen Gegenvorschlag gemacht. Wir haben gesagt, Athen könnte doch einfach eine Generalamnestie für alle Nazitäter schaffen. Was? Moment mal, wir Deutschen haben großzügig das Angebot gemacht, dass die Griechen alle unsere Gräueltaten einfach vergessen? Ja, haben Sie nicht angenommen? Stellen Sie sich vor. Also haben wir gesagt, okay, wir schauen uns mal diese Akten an. Was Sie genau gesagt haben, steht, Sie haben geschrieben, Zitat, äußerstenfalls könne man die Vorgänge einlagern. Schließlich sei es gleichgültig, ob nun 100 oder 500 Akten in einem Aktenschrank verwahrt werden. Ist ja wurscht, was? Sehen Sie, wir mögen den Zweiten Weltkrieg verloren haben, aber die Nachkriegszeit haben wir gewonnen. Es ist ja nicht so, dass wir gar nichts getan hätten. 1960, da haben wir nach Griechenland 115 Millionen D-Mark überwiesen, nur für die Menschen, die Opfer der Rasseideologie der Nazis geworden sind. Ja, und was ist mit den anderen Tausenden von Opfern bei den Massakern? Schauen Sie mal hier zum Beispiel, in Distomo, einem kleinen griechischen Ort, da hat die eine SS-Einheit eine Racheaktion durchgeführt. Die haben einen Tag lang gewütet und dabei über 200 Menschen, unschuldige Zivilisten, Unbewaffnete umgebracht, schwangere Frauen. Kinder, Alte. Ja. Und dieser Junge hier, damals 4 Jahre alt, der hat bei dem Angriff nicht nur 30 Verwandte, sondern auch seine Mutter und seinen Vater verloren. Sehen Sie, solches Leid lässt sich in Geld nicht bemessen. Vielleicht kann man es ja mal versuchen. Sehen Sie, das ging nicht. Ich habe irgendwo die Akte dazu. Man hat damals ja ganz klar... Seien Sie, damals hat er um Entschädigung gebeten und dann hieß es in der deutschen Botschaft in Athen, ja genau, hier, das Massaker in Distomo sei als eine Maßnahme im Rahmen der Kriegsführung zu werten und somit bestehe kein Anspruch auf Entschädigung. Wollen Sie damit behaupten, dass das Abschlachten von Frauen und Kindern für die Bundesregierung eine normale Kriegshandlung war? Naja, 96 hat man das noch geschrieben. Das ist sehr freundlich. Ein Uso. Vielen Dank. Wir hatten aber keinen bestellt. Das. Nee, die sind von dem Herrn da drüben auch. Oh, danke. Vielen Dank. Sagen Sie, kennen wir uns? Ja, mein Name ist Argyris Funduris. Ich bin der kleine Junge da, der 1944... Ich habe 1944 meine Eltern verloren und bin an der Hand meiner Schwester aus dem brennenden Haus geflohen. Das trifft sich eigentlich ganz gut, Herr Svontouris, weil dann können wir Sie einfach mal persönlich fragen. Das, was wir da gerade vorgelesen haben, das war die offizielle Begründung, die die Botschaft in Athen Ihnen geschrieben hat, auf Ihre Forderung nach Entschädigung. Ja, genau. Und das hat die Botschaft im Auftrag des Auswärtigen Amtes gemacht. Die Distomo-Lüge der Täter, die in ihrem Bericht das Massaker als Kriegsmaßnahme geschildert haben, wieder aufgenommen hat nach 50 Jahren. Und Sie haben nie Entschädigung bekommen? Nein, im Gegenteil. Deutschland hat alles unternommen, um uns keine Entschädigung zu zahlen, ist sogar bis zum Internationalen Gerichtshof in Den Haag gegangen. Gab es von deutscher Seite mal sowas wie eine Entschuldigung? Ja, nach 70 Jahren ist Bundespräsident Gauck nach Griechenland gekommen und hat um Entschuldigung gebeten und hat festgestellt, dass die Deutschen damals Raub und Mord und Terror nach Griechenland gebracht haben im Auftrag Berliner Beamten. Und dann hat er noch hinzugefügt, er sei nicht Vertreter der Regierung, deshalb könne er nicht von Entschädigungen sprechen, die sind sowieso nicht mehr vorhanden.
Er ist von Turis. Was könnten wir jetzt als Deutsche tun? Die Regeln anwenden. Regeln sind Regeln. Schulden müssen bezahlt werden. Und keine Tricks. Ο Στομένης Αγγελάκης, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα και μέλος της Ένωσης Θυμάτων Ολοκαυτώματος Δήμου Διάνου. Η Ελλάδα υπέφερε τα πάνδυνα στην περίοδο της κατοχής. Ο ελληνικός λαός αντιστάθηκε στον κατακτητή και έγραψε σελίδες δόξας και εποποιίας στη σύγχρονη ιστορία του. Δεν ήθελε, δεν μπορούσε να δεχθεί ότι θα ήταν σκλαβωμένος. Αντιτάχθηκε με σθένος στο φασισμό και στον άξονα και πλήρωσε βαρύτατο τίμημα για αυτή του την υπερήφανη στάση. Η Ελλάδα ήταν η χώρα που καταστράφηκε, λαϊλατήθηκε όσο καμιά άλλη. Είχε τις μεγαλύτερες απώλειες σε σχέση με τον πληθυσμό της. Ο λαός μας όμως δεν έσκυψε το κεφάλι. Μέχρι την τελευταία μέρα της κατοχής έδινε σκληρό αγώνα και δεν άφησε σε χλωρό κλαρί τους κατακτητές. Και στο τέλος, ο αγώνας της εθνικής αντίστασης και της ευρωπαϊκής λαϊκής αντίστασης μαζί με τον αγώνα των συμμάχων είχαν ως αποτέλεσμα να απελευθερωθεί η Ελλάδα, η Ευρώπη και η ίδια η Γερμανία από το χιτλερικό εφιάλτη, κάτι που όπως επισημαίνει ο μεγάλος Μανώλης Γλέζος, ο πρώτος παρτιζάνος της Ευρώπης κατά τον Δεγκόλ, δεν θα έπρεπε η σύγχρονη δημοκρατική Γερμανία να ξεχνά. Όμως ενώ η Ελλάδα ήταν η χώρα που πλήρωσε το βαρύτερο τίμημα στη διάρκεια της κατοχής, που καταστράφηκε από άκρους άκρο, που είδε τον πληθυσμό της να μειώνεται δραματικά, τις ασθένειες να πλήττουν τα παιδιά της ακόμα και πολλά χρόνια μετά την κατοχή, η Ελλάδα που γύρισε πολλές δεκαετίες πίσω ως αποτέλεσμα της κατοχής και του εμφυλίου, είχε τη μεγαλοψυχία το 1953 να συνυπογράψει τη Συνθήκη του Λονδίνου και να δώσει στη Γερμανία τη δυνατότητα να επουλώσει τις πληγές της, κουρεύοντας τα χρέη της, συνδέοντας την αποπληρωμή των υπόλοιπων χρέων της Γερμανίας με ρήτρα ανάπτυξης, κάτι που ο κύριος Σόιμπλε αρνείται σήμερα να δώσει στην Ελλάδα και μας φύγει στο λαιμό μας πιο σφιχτά τη θηλιά του μνημονίου. Και το τρίτο που συμφώνησε η Ελλάδα, οι σύμμαχες χώρες και η Γερμανία ήταν ότι το ζήτημα των γερμανικών αποζημιώσεων και επανορθώσεων θα διευθετηθεί σε εύλογο χρόνο, πότε μετά την επανένωση της Γερμανίας και τη σύναψη της Συνθήκης Ειρήνης. Από το 1990 που επανενώθηκε η Γερμανία έχουν περάσει 26 χρόνια και δεν τηρεί την υπογραφή της στη Διεθνή Συνθήκη. Καλούμε λοιπόν τη Γερμανία να αναλογιστεί τι οφείλει στην Ελλάδα και στον ελληνικό λαό, να αναλάβει εμπράκτος τις ευθύνες της για τα φοβερά εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που έκανε το Τρίτο Ράιχ στην Ελλάδα, να αποδώσει δικαιοσύνη και αποζημίωση, δικαιοσύνη και επανόρθωση. Είναι ένα αίτημα με ισχυρή νομική και ιστορική και ηθική θεμελίωση και η σύγχρονη δημοκρατική Γερμανία δεν θα μπορέσει ποτέ να απαλλαγεί από το άγος των εγκλημάτων του Τρίτου Ράιχ αν δεν αποδώσει δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Είμαι λοιπόν αισιόδοξος, στέλνω ένα μήνυμα αισιοδοξίας και θάρρους και αγώνα στους Έλληνες της λαϊκής δημοκρατίας του Κοκκό. Σας σκεφτόμαστε, κρατάτε θερμοπύλες εκεί που είστε, είστε πρεσβευτές ενός από τους μεγαλύτερους και παλιότερους πολιτισμούς του κόσμου, είσαστε πάντα ευπρόσδεκτοι στην πατρίδα μας, στην πατρίδα σας, στην Ελλάδα και ελπίζουμε να έχουμε συνεργασία, να έχουμε επικοινωνία και να μεταφέρετε προς το λαό της λαϊκής δημοκρατίας του Κογκό τα καλύτερα αισθήματα των Ελλήνων.
sucht das Kuchlein, dies Milch das Kuchlein. Τον ανθρώπον τα βα, τα βασανά. Αγρυπνούν